Το χαλούμι αποτελεί ένα προϊόν σύμβολο για την Κύπρο, αναγνωρίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας. Σε συνέντευξή του στο antenna.com.cy, ο κοινοτικό αξιωματούχος τόνισε παράλληλα τη μεγάλη σημασία του προϊόντος για την κυπριακή οικονομία. Οι εξαγωγές χαλουμιού αντιπροσωπεύουν το περίπου 12% των συνολικών εξαγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενδεικτικά η αξία των εξαγωγών άγγιξε τα 224 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Την ίδια ώρα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος έδωσε το στίγμα της προσέγγισης της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επίτευξη του δύσκολου στόχου για την κατοχύρωση του προϊόντος. Αυτή η εξέλιξη έχει αντίκτυπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τα σύνορα τη Κύπρου. Αποτελεί παράδειγμα των αρχών, τι οποίε πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντα την ειρήνη και την συμφιλίωση μέσω τη αγορά και τη συνεργασία. Ο αξιωματούχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε την ίδια ώρα το μήνυμα ότι η κατοχήρωση του Χαλουμιού δεν είναι ένα άνευ γεγονό. Αποτελεί μια απαραίτητη προπόθεση που θα επιτρέψει στο προϊόν να εισέλθει στην ενιαία αγορά διαμέσου τη συμφωνία για τον κανονισμό τη πράσινη γραμμή. Αυτό το συνεχτικό πακέτο, λέει ο Επίτροπο Γεωργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούσε τη συνεργασία διάφορων υπηρεσιών τη Κομισιόν καθώ και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Γεγονό που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στο μέλλον.